Και ο Γιάννης Εμμανουηλίδης, όπως μάθαμε πριν από λίγες ημέρες, και αυτό το Σαββατοκύριακο είδαμε το ευτυχισμένο ζευγάρι να μιλά για τον ερχομό του γιού τους στην εκπομπή «Σπίτι μου, σπιτάκι μου». Όλα καλά, πώς νιώθετε? Πώς νιώθουμε, για πες. Εγώ ερωτευμένος με άντρα. Πώς θα πρέπει να νιώθω γι' αυτό? Και μόνο που δεν κοιμάμαι και είμαι όλη μέρα πάνω από αυτό το πλασματάκι. Είναι καταπληκτική εμπειρία. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε μια χαρά. Εντάξει, τίποτα δεν είναι εύκολο γιατί είναι πρώτη φορά και δεν ξέρει τι σε περιμένει. Αλλά εδώ και με τη βοήθεια του γιατρού μας. Πόσο κιλά γεννήθηκε ο μικρός? 3,560. Θέλατε και οι δύο αγοράκι ή κοριτσάκι? Αγοράκι ήθελα κατά προτίμηση, αλλά ό,τι και να είναι, γερό να είναι. Και τα δύο θέλω. Το επόμενο, Θοδωρή, βάλ' τα δυνατά σου να βγάλεις κοριτσάκι. Βγήκε και φασαριόζος, ε. Το μπαμπά του έμοιασε. Το όνομα έχετε αποφασίσει ποιο θα είναι? Ναι, Γιώργος θα το βάλουμε. Είναι το όνομα του πατέρα μου είναι αυτό. Ναι. Θέλω να μου πείτε και το πρώτο συνέστημα που νιώσατε όταν το πήρατε στα χέρια. Εγώ να σου πω την αλήθεια, τρόμαξα λίγο εκείνη τη στιγμή. Ο Γιάννης ήταν πιο ψύχρεμος. Αλλά... Εγώ επειδή ήμουν μέσα κατά τη διάρκεια του κετού. Πιο μέσα δεν μπορεί. Πιο μέσα δεν μπορούσα να είμαι. Μου κόπηκε ένα πνοή. Για να μην πιάσει ένα σφίξιμο. Δεν το περιμένει, μέχρι τελευταία στιγμή δεν το περιμένει δηλαδή. Δεν ξέρεις πώς θα είναι, πώς θα αντιδράσεις. Και το πρώτο του κλάμα ήταν το πιο ωραίο που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου.